για μία ακόμη φορά στο στούντιο τον Κώστα τον Κυρίτσι. το πάμε στον Ενικό. Φέρα. Καλησπέρα. Ενικό okay. πληθυντικό. Ενικό, δεν πειράζει. Το ίδιο είναι. Ενικό. Λοιπόν, ε, Κώστα, ε, θέλω να ξεκινήσουμε όχι από τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί θα έρθουμε να την συζητήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από το γεγονό ότι από το βράδυ των εκλογών. Ε, με μεγάλο χαμένο της εκλογικής, έναν από τους μεγάλους χαμένους της εκλογικής διαδικασίας στη Νέα Δημοκρατία, αντί να συζητάμε για την απώλεια του ποσοστού του κυβερνώντο κόμματο, έτσι που οδήγησε στη συνέχεια και στον πολύ γρήγορο ανασχηματισμό, να συζητάμε για το ΠΑΣΟΚ. Και από, την... από τι επόμενε κιόλα ώρε να τίθεται και θέμα αμφισβήτηση του Προέδρου του κόμματο. Σωστά. Εγώ θα σα πω, εγώ θα σας πω, μάλλον, ε, Γιώτα, και στου αγαπητού τηλεθεατέ, ότι κάποιοι επέλεξαν ε, ή μάλλον κάποιοι στο Πασόκ από εκείνο το βράδυ ε, δεν αφήνουν τον κόσμο να πλήξει τουλάχιστον. Mm -hmm. Έτσι. Από την άλλη έδωσαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ καλή πάσα ε, στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που γκρεμίστηκε με 13 και πλέον, πάνω από 13 και πλέον μονάδες ή ακόμα αν θέλετε και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιλάμε για την κυβερνητική ε, μιλάμε για την κυβέρνηση, έδωσαν μια πολύ καλή πάσα στον Κυριακό Μητσοτάκη ε, και στα μέσα ενημέρωση, τουλάχιστον τα πολύ μεγάλα, αλλά και τα επαρχιακά, διότι ε, και εσεί ω περιφερειακά μέσα μα, ακολουθείτε ε, την ατζέντα τη καθημερινότητα. Άρα, έβαλαν μπροστά ε, τα σε εισαγωγικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ περισσότερο από αυτά τα οποία έχει η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι mm. αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτόν τον χώρο έχουν βασικότατε ευθύνε για την αποστεθαροποίηση σήμερα ε, του, του, ε, του κινήματός μας. Ε, βιώνει ένα δεύτερο, έναν κύκλο εσωστρέφειας για μία ακόμη φορά το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής την τελευταία εβδομάδα, θεωρείς? Αν βιώνει κύκλο εσωστρέφειας, καταρχήν θα πρέπει να δούμε αν το Πασόκ έχει τυθεί. Ε... Ο κύριο Ανδρουλάκη νωρίτερα στην ΕΡΤ είπε ότι δεν, ιτήθηκε, δεν έχει ιτηθεί το Πασόκ. Και μάλιστα Εντάξει, θέλετε... έδωσε αθρηστικά ότι τα ποσοστά του Πασόκ δείχνουν μια ανωδική πορεία ε, του κόμματο τα τελευταία χρόνια. Με μικρέ απόλυε, αν θέλει, σε σχέση με προηγούμενε αναμετρήσει. Αλλά σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει θέμα ήττα. Σίγουρα μπορεί να έχει τεθεί ένα στόχο εκλογικό τη δεύτερη θέση, ο οποίο δεν επετεύχθη. Ωραία. Σε αυτό θα αλλά από εκεί και πέρα. Δεν κρίνεται τόσο αποτυχημένη η πορεία. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε και όταν το Πασόκ είχε γκρεμιστεί δημοσκοπικά τουλάχιστον στο 4-4,5% όταν ήταν ε, επικεφαλή και πρόεδρο, είμαι στη φόβη γεννηματά, ε, κατάφερε να πάει στο 7%. Τότε κάποιοι από την άλλη πλευρά, αν θέλετε και από την πλευρά του Νίκο Ανδρουλάκη τότε, ε, πιέζαν τι καταστάσει, σωστά. Και όχι μόνο. Ε, η άλλη πλευρά τότε απαντούσε ότι το Πασόκ δεν ιτήθηκε, αλλά το Πασόκ άντεξε και ανεβαίνει. Σήμερα λοιπόν το Πασόκ που από τη φόβη το 4,5% που πήγε στο 7, που πήγε στο 10, που πήγε στο 11, που πήγε στο 12, που πήγε στο 13, που έχει κερδίσει 20 νομούς, έχει, είναι δεύτερο κόμμα σε 20 νομούς. Φαντάζομαι δεν περίμεναν κάποιοι τον πρόεδρο του Πασόκ να το πει, είναι γνωστό από το βράδυ των εκλογών. Είναι δεύτερο σε 19 νομού. Το είπε, είναι, και, το είπε είναι και, πρώτος και ο Είναι πρώτο σε εσύ. δύο νομού. Έχει κερδίσει, να θυμίσουμε και για την πλευρά του Χάρη Δούκα να θυμίσουμε ότι έχει κερδίσει προσφάτω πριν από μεγαλύτερο... 6 μήνε το Δήμα τη Αθήνα. Δεν είναι στη Δήμα τη Αθήνα. Δεν έχουμε ετηθεί στο Δήμο του Πειραιά. Ένα πολύ μεγάλο Δήμα που είναι ο Γιάννη Ομοράζη επανεκλέγεται. Δεν έχουμε ετηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ε, άρα λοιπόν. Θέλω να πω ότι το Πασού καταγράφει μία σταθερή ε, πορεία. Μικρή δυναμική. Θέλετε, παρουσιάζει μικρή άνοδο. Ναι. Άρα, τι θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να δούμε ότι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης είναι ένα πρόεδρος ο οποίος δεχομένως ε, δεν είναι ένα 1,89, ένα Ε, δεν έχει lifestyle καλό. Ε, δεν ασχολείται με το TikTok. Ε, δεν περνά ε, από δίπλα σου και αφήνει έναν αέρα ε, όπω άφηνε ο Αλέν Τελών. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε όμω πραγματικά και την πολιτική, να τη βάλουμε στο προσκήνιο. Mm -hmm. Την επόμενη μέρα θα πρέπει να δούμε τι αφήσαμε ω ΠΑΣΟΚ και τι έχουμε καταγράψει ε, ω πολιτικέ παρεμβάσει. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε κάνει παρεμβάσει ε, για την ενέργεια, πολύ σημαντικέ. Έχουμε κάνει παρεμβάσει από την εποχή του COVID για τα τρόφιμα για τις αυξήσεις, για το δημογραφικό, για τη στέγαση, ε, για το φοιτητικό πρόβλημα, ε, για τα ευαλωτά νοικοκυριά, για τα ολιγοπόλια, ε, για εμπάργκο στην Τουρκία. Πριν ακόμα να λάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θυμάστε πολύ καλά, ευρωπαϊκή ατζέντα, πριν εκλεγεί ως πρόεδρος του κινήματος, είχε θέσει το θέμα εμπάργκο όπλων στην Τουρκία όσο ε, η, η και Τουρκία συμπεριφέρει ακριβώς δεδειόμα. με αυτόν τον τρόπο. Και ακόμη και σε αυτή την κουβέντα, ακόμη και εμεί, το βράδυ των εκλογών εδώ και προεκλογικά. Αυτά τα θέματα δεν τα συζητήσαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι πήγε ένα βήμα πιο εκεί, πιο πέρα, από εκεί που ήμασταν. Έδεσε σημαντικά ζητήματα, ε, για τα, τα, οποία έχει ευθύνη η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προβλήματα τα οποία έρχονται, αν θέλετε, και από την, πλευρά, από την εποχή του 2015-2019, για, ε, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η χώρα έχει συνέχεια. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι βάλαμε ε, το Πασόκ σε, σε άλλη ράγα. Ε, να δούμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να δούμε. Ε, χάσαμε μεγάλο κομμάτι της νέας γενιάς. Ναι. Να το αναλύσουμε. Να κάνουμε μια αποτίμηση του αποτελέσματος. Να το κάνουμε. Ε, χάσαμε ε, μεγάλα κοινά. Χάνουμε, μάλλον. Παρότι είχαμε αυξήσεις, φαίνεται να χάνουμε. Ε, δεν, δεν, δεν παίρνουμε με το μέρος μας μεγάλα κοινά στο Ρεκανοπαίδιο της Αθήνας. Mm -hmm στη Θεσσαλονίκη. Ε, χάνουμε κεντρώους. Πήγαμε καλά στους κεντρώους. Περίπου 29% από τους αναποφάσεις τους ήρθε το 29% στο ΠΑΣΟΚ. Χάνουμε από αριστερά. Χάνουμε εγώ θα σας πω από αριστερά. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι ζητήματα της επόμενης μέρας μετά από μια εκλογική διαδικασία όπως ήταν και οι ευρωεκλογέ. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι την επόμενη μέρα ε, έπρεπε να γίνει μια συζήτηση για τις πολιτικές. Τι είπαμε, Πώς το είπαμε, πού είχαμε θολή ε, τοποθέτηση, πού μπερδέψαμε τον κόσμο, πού έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πού έπρεπε να πούμε ενδεχομένω όχι στη Νέα Δημοκρατία. Πού έπρεπε να πούμε ναι στη Νέα Δημοκρατία ενώ στα νομοσχέδια τα οποία έρχονταν. Πού θα έπρεπε να συνεργαστούμε, ακόμη αν θέλετε, και με ε, νομοσχέδια που κατέδεται το ΚΚΕ, ε, πού με, ε, με νομοσχέδια που κατέδεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε λοιπόν όλο αυτό, να, να δούμε πώ μπορούμε να πάμε να αλλάξουμε, να εξυγχρονίσουμε τον πολιτικό μα λόγο, την ατζέντα, τι απόψει, τι θέσει, τι πολιτικέ μα γενικότερα. Να δούμε αν με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να κινηθούμε ω σοσιαλδημοκράτε περισσότερο στο κέντρο, διότι εκεί είναι η δύναμη, εκεί ήταν ε, πάντα η δύναμη του Πασόκ και τη σοσιαλδημοκρατία. Να το δούμε και αυτό, να το δούμε. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε στα όργανα. Αυτό πήγαινε να Εγώ διαφωνώ ρωτήσω τώρα. Θα γενικότερα... έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση στα όργανα μέσα εκ πρώτης και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα ε, δεν μπορεί, ε, λοιπόν, άμεσα. Δεν μπορεί έτσι. λοιπόν. Και αυτό το είπε και ο κύριο Ανδρουλάκη σήμερα. Δεν μπορεί τη Δευτέρα το πρωί. Από το βράδυ τη Κυριακή. Στελέχη. Ε, ε, η κυρία Γιανακοπούλου από το βράδυ τη Κυριακή έθεσε θέμα. Εντάξτε, η Είπε ότι θα πρέπει να τα δούμε Ωραία. όλα. Ακόμη και η το Η κυρία Γιανακοπούλου πρέπει να αποφασίσει καταρχήν ε, με ποιον θέλει να πάει γενικότερα. Και με ποιον πολιτικό χώρο θέλει να πάει γενικότερα και με ποιον επιθυμεί για πρόεδρο, γενικότερα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Γιανακοπούλου αντιδρά στην ηγεσία του Πασόκ. Το θυμάστε και, το, και μέσα στο ε, ε, κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, κάποιοι πρέπει να αποφασίσουν που θέλουν γενικότερα να είναι. Πρέπει να το πάρουν μια απόφαση. Mm. Τώρα. Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης κέρδισε τις σοκοματικές εκλογές πριν από λίγα χρόνια και η Νάντια Γιανακοπούλου ε, ή κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να το χωνέψουν, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούν να αντιδρούμε συνέχεια, αυτή είναι η κατάσταση. Όταν ανοίξει μια καταστατική διαδικασία με σοβαρότητα, με ταπεινότητα, με πολιτικό λόγο, με ενότητα, όλοι μαζί θα πάμε στην επόμενη μέρα και ο καθένας έχει το δικαίωμά του να διαλέξει όποια πλευρά επιθυμεί ε, και να γίνουν δημοκρατικά διαδικασίες για την ανάδειξη νέου αρχηγού. Αλλά το να βγαίνει Δευτέρα, το να βγαίνει Τρίτη και να υποστηρίζει με αυτόν τον τρόπο ή μάλλον να προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα με μια στήρα αντιπολίτευση προ την ηγεσία, χωρί καν να έχει καταθέσει μια πολιτική πλατφόρμα. Διότι προσέξτε, η κυρία Γιανακοπούλου δεν κατέθεσε καμία πολιτική πλατφόρμα. Ε, εντάξει, οκ, okay. ε, φταίει ο πρόεδρο. Και εγώ θα ρωτήσω το εξή. Ε, δεν είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η κυρία Γιανακοπούλου. Με ποιον τρόπο στην παλαιά βήτα Αθηνών που εκλέγεται η κυρία Γιανακοπούλου προσέγγισε εκεί το κοινό, θα πω εγώ. Με ποιο άλλοι βουλευτέ σε ολόκληρη τη χώρα προσέγγισαν τα κοινά. Ακόμα και στην πόλη των Ιωαννίνων. Πώ έχουμε τοποθετηθεί, Πώ έχουμε προσεγγίσει, Πού σταθήκαμε, Ποιου στηρίξαμε. Γιατί ξέρετε, δεν φτάνουν μόνο τα δελτία τύπου. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ, δεν εκπροσωπώ το σύνολο τη Νομαρχιακής προφανώ, είμαι μέλο τη Νομαρχιακής. αλλά νομίζω ότι ο καθένα όταν βγαίνουμε τηλεοπτικά, ε, εγώ τοποθετήθηκα και χθε με ένα κείμενο στο Υπηροσπό, στη Βάσου Κουλίκα, ε, το οποίο δημοσιεύτηκε. Ε, ο καθένα εκπροσωπεί τον εαυτό του αυτή τη στιγμή. Πάντω, συζητάμε γιατί, έγινε συζήτηση για την κυρία Γιανακοπούλου, αλλά ε, από την άλλη βλέπουμε και άλλα στελέχη. Δηλαδή, ο κύριο Κωνσταντινόπουλο θέτει θέμα ηγεσία. Ο κύριο Γερουλάνο θέτει θέμα ηγεσία. Ο πρώτο εισταυρού του Πασόκ κινήματο αλλαγή τη ευρωεκλογέ, ο κύριο Παπανδρέου, θέτει θέμα ηγεσία. Και σκάτω και ο κύριο Δούκα, ο οποίο λέει ότι είναι, δηλώνω παρόν. Τελικά Άξ. είναι θέμα. Ε, από ένα σημείο και μετά και φιλοδοξιών ενδεχομένω. Γιατί το είπε και ο κύριο Αντρουλάκη σήμερα αν ότι όποιο ο... έχει φιλοδοξίε, εδώ νομίζω είμαστε. Νομίζω, αν γενικότερα στα κόμματα ο καθένα ασχολείται με τη δική του μικρή εικόνα, με τη δική του μικρή εικόνα και με το δικό του μπόι και με τη δική του προσπάθεια το πώ το δικό του μπόι θα το κάνει μεγαλύτερο και δεν αντιλαμβάνεται στη ζωή κάποιε φορέ, για να μην πω τι περισσότερε. Πρέπει να μάθει να ξύνεσαι μέχρι εκεί που φτάνει. Ε, τότε δεν έχουμε να προσφέρουμε κανείς μας ε, τίποτα σε αυτό τον πολιτικό χώρο. Και το εννοώ. Εμείς πρέπει να είμαστε εδώ να συζητάμε για τη μεγάλη εικόνα αυτού του κινήματος διότι έρχεται από πολύ μακριά και νομίζω ότι αυτός ο πολιτικός χώρος μπορεί να πάει πολύ μακριά διότι έχει την κουλτούρα ε, του να παράξουν τα στελέχη του πολιτικές με βάση αυτά τα οποία σημαίνουν σε μια καθημερινότητα. Είχε το Πασόκ νομίζω πολλές ε, θέσεις και πολλές φορές είτε τις εξέφρασε ενδεχομένω με λάθο τρόπο, υπήρχαν και αυτά υπήρχε λάθος τοποθέτηση, θα το παραδεχτούμε υπήρχε λάθος στρατηγική. εκεί αλλά ε, νομίζω ότι ευθυνόμαστε όλοι για αυτό το οποίο γίνεται ε, άρα λοιπόν ο καθένας ε, πρέπει να δείξει μια σοβαρότητα αυτή την ώρα να δούμε ότι μπροστά μα είναι και τη Δευτέρα μετά, τον, μετά τις ευρωεκλογέ. Ε, Μία εβδομάδα μάλλον μετά τι ευρωεκλογέ, τα προβλήματα είναι εδώ. Ε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, όπου δεν έκανε, που δεν έκανε έναν δομικό ε, ανασχηματισμό για να, μπορείς, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Αντίθετα, έκανε κάποια ισορροπιστικέ κινήσει ή έκοψε κάποιου ε, σχήμα λόγου, θα το πω ξεκάθαρα, υφυπουργού όπω η Μαριά Κεφάλα για τον μόνο λόγο που όχι, δεν πήγε καλά. Διότι αν δεν πήγαινε καλά το Υπουργείο στην κυρία Κεφάλα, προφανώ θα αλλάζει η κυρία Ζαχαράκη. Αλλά προφανώ ήταν μία από τι περιπτώσει που δεν ψήφισε το νόμο για του ομοφυλόφιλου. Να, να είμαστε ξεκάθαροι. Mm. Άρα λοιπόν, αντί να δούμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι μπροστά μα, ερχόμαστε εμεί να πυροβολήσουμε τα πόδια. Και πότε, πριν ακόμα συγκληθεί το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κεντρική Επιτροπή. Α περιμένουμε λοιπόν πρώτα όλοι να γίνει το Πολιτικό Συμβούλιο, να γίνει η Κεντρική Επιτροπή και νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος να συζητηθούν τα πάντα. Ακόμη και το θέμα του Προέδρου μπορεί να συζητηθεί, αλλά σε συγκεκριμένο χρόνο, με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένε στοχεύσει, με ο, ο, οραματικά, ε, με ενότητα, χωρίς ανθρωποφαγία, έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ε, ο κ. Σανδρουλάκης είπε είμαι ανοιχτό εδώ για το θέμα αν τεθεί θέμα ηγεσία, το οποίο επίση είπε ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί μέσα στα όργανα του κόμματο. Από την άλλη, όμω, ε, τον είδαμε να ε, στέλνει και μηνύματα προ πολλέ ε, κατευθύνσει. Μίλησε ακόμη και για διαγραφέ. Αν κάποιοι ε, δεν ακολουθήσουν αυτά που θα συμφωνηθούν μέσα στα όργανα, είναι κάτι, ε, αυτή η απειλή. Γιατί ήδη υπάρχει απάντηση ε, από στελέχη του Πασόκ που μιλούν για απειλέ ε, και οτιδήποτε. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή, ή μπορεί να πυροδοτήσει. Ωραία ακόμη περισσότερο το... το τεταμένο κλίμα που υπάρχει Κοιτάξτε, στο ΠΑΣΟΚ. Εάν είναι μία ατυχής δήλωση κάποιου τελέχους, κάποιου βουλευτή, ε, ατυχής πάντα, και έγινε μία φορά, ε, νομίζω ότι καμία ηγεσία δεν προχωρά σε κάποια διαγραφή, έτσι δεν είναι. Όταν όμως από την ημέρα την οποία έχει εκλεγεί, αλλά και πριν εκλεγείς, συντεταγμένα υπάρχει αρνητική τοποθέτηση από συγκεκριμένα πρόσωπα... Νομίζω ότι η ηγεσία κάποια στιγμή ή οποιαδήποτε ηγεσία και σε μια εταιρεία να είσαι, σε μια πολυεθνική που να αμφισβητήσει, α πούμε, τον CEO, νομίζω ότι ε, θα χάσει το κεφάλι σου. Είναι δεδομένο. Διότι δεν γίνεται, σα είπα πριν, μια από κάποιου ε, μια δημιουργική αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Είναι καθαρά μια στόχευση στο πρόσωπο του Προέδρου. Λε και ότι εάν. Φύγει ο πρόεδρος και έχουμε σε ένα μήνα εκλογές επαναληπτικές των, των εθνικών εκλογών ε, υπό άλλου ε, πρόεδρου επικεφαλής ε, του Πασόκ. Mm -hmm. ε, το Πασόκ ξαφνικά θα πάρει 10 μονάδες. Ε, δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω περισσότερο στις πολιτικές. Πιστεύω στα ανοίγματα της κοινωνίας. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά στον κόσμο. Πιστεύω ότι έχει πρόβλημα ε, η χαριλά ως ε, οργανισμός ε, οργανωτικό και πρέπει να το δει, αυτά τα πιστεύω. Ότι πρέπει να κάνει ε, ένα δομικό ανασχηματισμό και ο ίδιος ο Νίκος Σαντουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο εσωτερικό του. Υπήρξε πρόβλημα με τον γραμματέα, δεν εκλέχτηκε. Ή υπήρξε πρόβλημα με τον γραμματέα που ήταν υποψήφιος. Ε, Διαρωτώνται πολύ, έπρεπε να είναι. Σε δεν ρόλο, έπρεπε. Ε, διότι το κόμμα είχε πρόβλημα οργανωτικά. Εδώ θα τα πούμε όλα. Αφού να μπουν στο τραπέζι, θα τα βάζουμε όλα. Έπρεπε να είναι ο Ανδρέα Πυρόπουλο υποψήφιο. Λένε κάποιοι ότι δεν έπρεπε γιατί είχε την οργάνωση του κόμματο. ήταν ο γραμματέα. Και με το βάρο τη δική του υποψηφιότητα, το κόμμα ενδεχομένω ε, κάπου σε... χάθηκε οργανωτικά. ή δημιουργήθηκαν κάποιε ε, ε, αντιπαραθέσει. Αν λοιπόν, έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα για μια πλήρη αμφιβολία για αυτό. Να δούμε τέτοια διάστημα. ζητήματα. Να δούμε. Να δούμε περιπτώσεις όπως το Χάρη τον Καστανίδη. Αν ήταν λάθος. Διότι όταν προχωράς μία κίνηση δεν είναι κακό να έρχεσαι σε μεταγενέστερο χρόνο και να βλέπεις εάν τελικά έπραξε σωστά ή όχι. Βεβαίω, όμως θα πει κάποιο ότι με δύο βουλευτέ στο Ηράκλειο το Πασόκ από την τρίτη θέση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια πήγε στη δεύτερη και τώρα είναι στην πρώτη θέση. Όπω και στο νομό Λασιθίου. Θα μου πείσουν όμω: χάθηκε η Θεσσαλονίκη. Πήρα το Δήμο, έχασα την Θεσσαλονίκη, έφυγαν οι κεντρώοι. Πολλοί κεντρώοι μπορεί να έχουν πάει στο Βελόπουλο. Ξέρετε, αν δείτε τα, mm -hmm. τα χαρακτηριστικά, θα δείτε ότι ε, δεν πηγαίνουν μόνο, ε, δεν είναι μόνο ακραίοι, είναι και κεντρώοι που μετακινούνται με βάση το... το πολιτικό αφήγημα. Πρέπει να δούμε το αφήγημά μα, το σύγχρονο. Εγώ θέλω να δούμε τα προβλήματά μα. Αν υπήρξαν προβλήματα, δεν είναι κακό να τα πούμε, να τα συζητήσουμε, να τα λύσουμε. Και είμαι εκεί υπέρ ενό, ε, σα το είπα, δομικού ανασχηματισμού στο εσωτερικό τη Χάρα Λαδάρα Τρικούπη. Δεν μπορεί να στοχεύει μόνο την ηγεσία τη στιγμή που υπάρχουν το μεάρχε. Εσεί που λαμβάνετε καθημερινά δελτία τύπου, λαμβάνετε τα δελτία τύπου ή τι επερωτήσει από τον Νίκο Ανδρουλάκη ω πρόεδρο. Όχι, okay. Φαντάζομαι πω όχι. Έχετε λάβει από την κυρία Γιανακοπούλου, από τον κύριο Τσίμαρη, από τον κύριο Γερουλάνο, από τον κύριο Κατρίνη, από τον κύριο ε, ε Κωνσταντινόπουλο, από όλους δεν λαμβάνετε. Αυτή λοιπόν, δηλαδή πιστεύετε ότι καθημερινά ο Νίκος mm -hmm. Ανδρουλάκης ελέγχει mm -hmm. την κάθε τοποθέτηση του τομέα υγείας, του ανάπτυξης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που λογικά την ακολουθούν, την ακολουθούν όλοι. Περισσότερο πρέπει να μιλήσουμε το πώς θα παράξουμε πολιτικές σύγχρονες απέναντι σε αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, και παρά να μιλήσουμε τη Δευτέρα το πρωί για το θέμα τη ηγεσία. Να μιλήσουμε. Mm -hmm. Εγώ δεν λέω να μην μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Εάν πρέπει και αποδεικνύεται με επιχειρήματα προκύπτει ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ ε, να πάει νωρίτερα από το φθινόπωρο του 25 σε εκλογέ, να το, το συζητάμε, να το δούμε, κατά την άποψή μου. Αλλά πριν απ' όλα να δούμε την ατζέντα της πολιτικής. Διότι αν εμεί συζητάμε ε, καθημερινά από εδώ και πέρα για μία ακόμη φορά για τις εσωκοματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, για το πού πρέπει να πάει, νομίζω ότι τα προβλήματα θα βαθαίνουν στην ελληνική οικονομία. Ε, νομίζω ότι ε, θα περάσει ο Έλληνας πολίτης ένα εφιαλτικό καλοκαίρι με την αύξηση των τιμολογίων του ρεύματο και τη μεγάλη υπερζήτηση του φυσικού αερίου από την Ασία άρα θα έχουμε αυξημένη τιμή στο φυσικό αέριο θα φτάσουμε στο Σεπτέμβρη και δεν θα υπάρχει θα υπάρξουν επιδόματα για το πετρέλαιο θέρμανσης και εμείς θα συζητάμε ακόμη για το αν ο Νίκος Ανδρουλάκης έπρεπε να το κάνει 15, 16, 17 ή αν έπρεπε να είναι άλλος την επόμενη μέρα για να το κάνει 2022. 22 Χωρίς, σας είπα όμως, να μην ε, αντιλαμβάνομαι και τις φωνές που λένε ότι μπορεί να είναι το πρόβλημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να τα συζητήσουμε όμως mm -hmm. με ειλικρίνεια και με επιχειρήματα. Και ο καθένας, ξέρετε, εγώ δεν άκουσα από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και από τα άλλα τα στελέχη, δεν άκουσα ένα πολιτικό μανιφέστο. Σας ακούσατε? Όχι. Δεν υπήρχαν επιχειρήματα γιατί είπε ο Ανδρουλάκης ότι θα είμαστε τρίτο κόμμα. Καλά. Ο κ. Κωνσταντινόπουλο και όλοι οι υπόλοιποι πρώτη φορά είναι σε πολιτικό κόμμα. Δεν και, έχουν, ξα... έχουν ξανακούσει τα κόμματα <κοί> ότι προεκλογικά λένε ότι ε, ε, στοχεύουμε στην πρώτη θέση. Ο κ. Κασελάκη δεν Ωρα, είπε ότι και στοχεύουμε και στην πρώτη, πρώτη θέση. Και Ο κ. Κασελάκη είπε ότι στοχεύουμε στην δεύτερη Υπάρχει κάποιο και πολιτικό το κόμμα. Κυρία Γιώτα μου, υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα το οποίο λέει προεκλογικά ότι ξέρετε εγώ στοχεύω στην τέταρτη θέση. Όλοι στοχεύουν. Στη μεγαλύτερη διεύρυνση. Εμεί πρέπει να δούμε τώρα τι θέλει η κοινωνία. Και την ώρα που πρέπει να δούμε τι θέλει η κοινωνία για να γίνουμε πιο σίγουροι στον πολιτικό μα λόγο, ερχόμαστε να περιβολήσουμε τα πόδια μα και την κοινωνία να την αφήσουμε. Γιατί θέλουν 4-5 να βάλουν νωρίτερα μία κουβέντα και να θέσουν την ευθύνη αποκλειστικά στο, στο θέμα αυτό του. Ήθελα, αυτό ήθελα να, να πω ότι η ευθύνη σίγουρα όταν η γη ενό πολιτικού φορέα. Ε, σίγουρα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο τη ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμω είναι μια συνολική προσπάθεια. Δηλαδή το πιο εκλογικό αποτέλεσμα είναι μια συλλογική προσπάθεια ε, από τον πρόεδρο μέχρι και το τελευταίο στέλεχο, αν θέλει, σε, σε, τοπική οργάνωση. Δηλαδή έχασε ο, κύριος, ε, έχασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχασε η ηγεσία του, αλλά δεν χάσαν οι υπόλοιποι. Αυτό λέω. Είναι μια υπόθεση όλων. Άρα δηλαδή... όλη όλοι μεταξύ σας θα πρέπει να κοιταχτείτε για να το πω Μα, έτσι. Σας εξηγώ ότι έχουμε βασικέ ευθύνε ακόμη και στην πόλη των Ιωαννίνων πώ λειτουργούμε. Οι ίδιοι, και εμεί οι ίδιοι, δεν έχει ευθύνη η Χαριλάου Τρικούπη ε, για τον τρόπο. Ε, ε, για προβλήματα που προέκυψαν στι εθνικέ εκλογέ, δεν να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Εσεί δεν τα έχετε τα ακούσει, δηλαδή. Τα ακούτε πρώτη φορά. Όχι, δεν. Δεν έχει ευθύνη η Χαριλάου Τρικούπη. Έχει και ο πρόεδρο. Αν έχει, πρέπει να απαντήσει. Γιατί σε κάποιε περιοχέ έχουμε προβλήματα. Χωρί να μειώνω την αξία του κάθε που εκλέγεται. Κάθε ένα είναι τη μάχη του. Αλλά έχει πρόβλημα. Θα το δούμε. Ε, είχαμε προβλήματα σε πολλέ περιοχέ και μία από αυτέ ήταν και η Ήπειρο στο θέμα των περιφερειακών εκλογών. Προφανώ και είχαμε. Έχαμε στείλει έγγραφο πολύ έγκαιρα στο γραμματέα, θα σα το πω εγώ. Διότι ήμουν από αυτού που προκάλεσα να φύγει έγγραφο προς, τον προς το γραμματέα του Πασόκ ε, το μήνα Φεβρουάριο. Φεβρουάριο. Ε, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις περιφερειακές εκλογές. Το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ από το γραμματέα. Να το πω και ξεκάθαρα. Και φτάσαμε ένα μήνα πριν να παίρνουμε από... Ε, να, 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 έρχεται ο Στέφανος Ζούμπας προς τη Μίντου ένα άξιο του Πασόκ, και να τραβάει για μία ακόμη φορά ε, μπροστά σε αυτόν τον αγώνα μαζί με κάποιου άλλου. Εκεί δεν, κα... δεν είχαμε πρόβλημα. Όταν επικρατούσε όλο το προηγούμενο, προηγούμενο, προηγούμενο χρονικό διάστημα μία άλλη περιοριακή ατμόσφαιρα, κύριε Κύριε. Θα σα πω και το εξή: Ποιο είναι το πρόβλημα. Κύριε Κώστα. Τι, μια <laughs> και μιλάμε ελεύθερα. Δεν πρέπει να δούμε γιατί το Πασόκ θεσπρωτεία Σπρωτεία στι περιφερειακέ εκλογέ με επικεφαλή τον κύριο Δημητρίου. Στι περιφερειακέ εκλογέ με τον Στέφανο Ζούμπα στις εθνικές εκλογές, ε, στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, δεν πήγε καλά ή βούλιαξε. Τουλάχιστον στις περιφερειακές, βούλιαξε και στις δύο περιπτώσεις. Μη γελιόμαστε. Δεν πρέπει να δούμε πώς ενεργοποιήθηκε αυτός ο κόσμος σε ευρωεκλογέ που ψήφισε τον Ανδρέα Σπυρόπουλο. Μόνο από την εντοπιότητα, όχι. Γιατί κάποιοι δώσαν, κάναν περισσότερο αγώνα να εκλεγεί ο συντοπίτη του. Άνθρωποι του Πασόκ. Αυτό είναι σωστό. Όχι, κατά την άποψή μου. Δίνει στον αγώνα και για τι περιφερειακές του 19 έγιναν. Του 19 και για τι περιφερειακές του 23 και για τι ευρωεκλογέ. Είτε υπάρχει συντοπίτη σου, είτε δεν υπάρχει. Να είμαστε, Σαφή. ή θα τα λέμε, ή θα τα πούμε όλα. Αυτά είναι προβλήματα όμω που δεν ευθύνεται μια νομαρχία εκεί. Δεν αφήνεται ένα απλό στέλεχο σαν εμά. Ευθύνεται το κέντρο. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν στο εσωτερικό του κόμματο, αλλά χωρίς ανθρωποφαγία. Με ειλικρίνεια, με μία με διάθεση ενότητας, με μία διάθεση δημιουργίας να παράξουμε κάτι σύγχρονο, αλλά να μην βάλουμε κάτω από τα χαλή προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Αντίθετα, αυτά τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα να τα Μετατρέψει, μετωσιώσουμε πρέπει. σε θετική σκέψη, σε πλεονεκτήματα για να πάμε μπροστά. Διότι ο κόσμος έξω ε, το λέει. Ε, τι έχετε να χωρίσετε με την αριστερά, τι έχετε να χωρίσετε με το ΣΥΡΙΖΑ, ε, πέρασαν τόσα χρόνια, ε, μην είστε σε κακές πεθερές και νύφες. Οκ. Okay. Με πολλούς και, ήδη τίθεται, και ήδη τίθεται αυτό το θέμα. Δηλαδή, και έβλεπα ο κύριο Παπά Νυχτάκι, λέει για κοινό ψηφοδέλτιο με το Πασό και με επικεφαλή ε, λέω, το ψήφιο υποψήφιο πρωθυπουργό γι αυτό από τη βάση. Γι αυτό λέω, για την πολιτική, για τι πρωτοβουλίε που πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε ίσω για πρώτη και τελευταία φορά μια πραγματική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος Πραγματική όμως Να διαβάσουμε καλά το αποτέλεσμα το δικό μας, το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας, το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλουμε ένα γενικότερο συμπέρασμα για το τι γίνεται με την πολιτική σήμερα και το πού ε, πρέπει τι να γίνεται. πάει ε, και το πώς πρέπει εμείς να συνεργαστούμε ε, και να αγκαλιαστούμε, να αγκαλιαστούμε με τους πολίτες όπως αγκαλιαστήκαμε από το 1974 και μέχρι σήμερα, διότι υπάρχουν εκλογικέ μάχες πάρα πολλέ. Στα συνδικάτα, σε φορεί, στα επιμελητήρια, στους δασκάλους, στους καθηγητές, στη Βουλή υπάρχουν συνεργασίες που μπορεί να παράξει πολιτική και εκεί να δοκιμαστείς αν με τον έναν πολιτικό χώρο ε, μπορεί να είσαι πιο κοντά ακόμα και σε τοπικό επίπεδο μπορούμε νομίζω να συζητάμε γιατί φτάσαμε μια εποχή που ε, ε, είναι κατακριτέο και το να συζητάμε ας πούμε με δύο διαφορετικοί άνθρωποι με καλή διάθεση όλα νομίζω Μπορώ ότι να... μπορούν να λυθούν δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί δικαίωμα έχει ο ο οποιοσδήποτε να θέτει αυτό εαυτό του στη διάθεση του, ε, των, μελών του, το του ΠΑΣΟΚ, προφανώς έχει την διάθεση να, βρούμε, να μιλήσουμε για τις πολιτικές, να βρούμε το χρόνο, να βρούμε τον τρόπο και τότε νομίζω ότι θα λυθούν όλα και θα διασφαλίσουμε ένα πολύ σημαντικό. Την ενότητα αυτού του πολιτικού χώρου και το μέλλον του. Διότι έτσι που συμπεριφέρονται οι μερικοί, με χαρακτηριστικά μικροψυχίας και ανθρωποφαγίας, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα μέλλον.